Είναι θύματα εξαιρετικά δύσκολο μιας να γυναίκας, σκέφτεσαι θέλω να μάθω. ότι τα παιδιά σου μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς εσένα, να σκέφτεσαι ότι μπορεί η μικρή σου να μην σε θυμάται καν πως είσαι, να μην θυμάται τη μορφή σου, να μην θυμάται τη φωνή σου, να μην γνωρίσει το χάδι σου. Τουλάχιστον εμείς ήμασταν πολύ μεγαλύτερες όταν τους χάσαμε, είχαμε προλάβει να ζήσουμε έστω αυτό το σύντομο διάστημα μαζί τους, αλλά έντονο, με πολύ έντονες αναμνήσεις από εκείνους, με πολύ αγάπη, πήραμε πάρα πολύ αγάπη. Τρόμος με έπιανε στη λογική ότι μπορεί τα παιδιά μου που με τόσο κόπο, τόση προσπάθεια απέκτησα στη ζωή μου, θα τα άφηνα ξαφνικά μόνα τους. Γιατί είναι πολύ οδυνηρό. Σίγουρα για αρκετά χρόνια ζούσα με αυτό το σκεπτικό, ότι κάποια στιγμή θα χτυπήσει και τη δική μου πόρτα. Μετά η καθημερινότητα μας ξεπέρασε. Αρχίσαμε να ζούμε φυσιολογικά και το ξεχάσαμε, το βγάλαμε από τη ζωή μας. Αλλά επανήλθε. Και αφού επανήλθε, μάθαμε να ζούμε με αυτό. Η απόφαση να το μοιραστείτε με τον κόσμο έγινε γιατί, για να μεταφέρετε το μήνυμα? Είναι πολλά τα μηνύματα που μεταφέρεις μιλώντας για μια τέτοια περιπέτεια. Το πρώτο μήνυμα είναι αυτό που είπα πριν, ότι πρέπει να σπάσουμε το ταμπού και το στίγμα και ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε. Το δεύτερο είναι ότι η πρόληψη μπορεί να σώσει τη ζωή σου. Και το τρίτο είναι ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας ότι παλεύεται τελικά.